έχουμε τα εθνικά, έχουμε τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει ένα βασικό εθνικό θέμα, το οποίο το συζητάνε αυτή τη στιγμή οι θεσμοί με το Υπουργείο Οικονομικών. Πήγε ο κύριος Τσακαλώτος στη Γερμανία για να βάλουμε και τις εθνικές προτεραιότητες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Είμαστε στο τέλος μιας διαδρομής, πολύ δύσκολης διαδρομής για τον ελληνικό λαό, και συζητάμε τι θα κάνουμε μετά το τέλος αυτού του προγράμματος. Αυτό δεν παίζει και πολύ δυνατά τώρα σε αυτή τη φάση. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να βγει σε μια καθαρή έξοδο στις αγορές? Έχει το αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα επαναφέρει τη χώρα σε μια κανονικότητα? Εμείς θέλουμε να επανέλθει ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική αντιπαράθεση ακριβώς σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή θέλουμε να συζητάμε το τι θα κάνουμε μέχρι τον Αύγουστο, το τι θα κάνουμε μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπου υπάρχουν αρκετά να γίνουν ακόμα, και κυρίως το τι θα γίνει μετά. Για αυτό το λόγο, μέσα από μια διαδικασία που ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου, μέσα από τα αναπτυξιακά συνέδρια, ζητούμε την άποψη, τα προβλήματα, την καταγραφή των θεμάτων στους τοπικούς φορείς, στις παραγωγικούς φορείς κάθε περιοχής. Κάνουμε τα αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα, ολοκληρώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα ξεκινάει στη Ρόδο, για το μισό μέρος του Νοτίου Αιγαίου θα ακολουθήσει και άλλο συνέδριο με έδρα τη Σύρο για το υπόλοιπο μέρος των Κυκλάδων, για την ενιαία περιφέρεια. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σε μια συμβολική κίνηση στο Καστελόριζο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα περιγράφει. Υπάρχει αυτό? Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, σε μια αρχική μορφή του. Οι δανειστές μας πώς το αντιμετωπίζουν, δηλαδή την πρότασή μας αυτή που για την ώρα έχει κατατεθεί, η οποία προφανώς θα έχει αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές σε σχέση με τα αιτήματα των δανειστών, μέχρι πού θα φτάσουν από την πλευρά της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, για παράδειγμα, ακούμε, αυτές οι πληροφορίες βγαίνουν από την κυβερνητική πλευρά, ότι έχουν κάποιες διαφωνίες στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που θέλετε να προωθήσετε. Εκεί πώς θα βρείτε μια μέση λύση? Είμαστε στην αρχή μιας νέας διαπραγμάτευσης, ενός νέου κύκλου διαπραγμάτευσης. Δεν έχει ολοκληρωθεί από την ελληνική πλευρά το αναπτυξιακό σχέδιο, όπως υπόθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό και τον πρωθυπουργό, θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις σε ένα αρχικό σχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί και το οποίο περιγράφει το τι κάνουμε μετά από το τέλος αυτού του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνει το 2018. Γι' αυτό μιλάμε. Βεβαίως και η κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε εμείς στο τι θα γίνει μετά από το τέλος αυτού του προγράμματος είναι συγκεκριμένη. Και είναι η κατεύθυνση που είχαμε στο πρόγραμμά μας από το 2014-2015. Ναι, παράλληλα όμως, και βεβαίως, περιμένουμε και τα μέτρα για να το σας χρέος. Τη φράση, θα σας πω γι' αυτό. Και βεβαίως είναι δεδομένο το τι λέει και η άλλη πλευρά. Το πού θέλουμε εμείς να στρέψουμε την οικονομία και την κοινωνία και το πού υπάρχουν οι αντιστάσεις από την άλλη πλευρά. Να σας θυμίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το θέμα των δόσεων. Οι 100 δόσεις που πήραμε εμείς το 2015 ήταν από την αρχή ένα πεδίο τριβής και ένα πεδίο αντιπαράθεσης για αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω παρά τα όποια προβλήματα έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε συζήτηση για το αναπτυξιακό σχέδιο, και στο αναπτυξιακό σχέδιο θέλουμε να πάρουμε υπόψη και το ζήτημα του χρέους. Διότι δεν μπορεί να συζητάς για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Σόλτς είπε όμως. Έχεις... Καλά, κρατήστε μικρό καλάθι για όλα αυτά. Ο καθένας κάνει τις δηλώσεις. Εντάξει, δεν έχει κάνει δηλώσεις βέβαια, για να είμαστε ακριβείς. Ήταν οι διαρροές. Ήταν ένα ρεπορτάζ μιας γερμανικής εφημερίδας. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σαφές ότι όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, η κάθε πλευρά προσπαθεί να θέσει τα όρια της. Το ακούω αυτό από το 2015. Ότι είναι έτσι. Αλλά μονίμως εμείς πάμε προς εκείνη την πλευρά. Αυτό είναι. Δηλαδή, συνήθως εμείς, η ρημούλκηση είναι προς την αντίθετη πλευρά από αυτά που θέλουμε. Σε αυτό εμείς δεν θα συμφωνήσω ακριβώς μαζί σας. Σε αρκετά ζητήματα αναγκαστήκαμε να κάνουμε επώδυνους συμβιβασμούς και αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μέτρα που δεν ήταν στο ιδεολογικό DNA μας και στις αρχές μας, αλλά αναγκαστήκαμε να τα δεχτούμε. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία μέσα από τη διαπραγμάτευση καταφέραμε να πάμε σε καλύτερο μέρος στη χώρα από εκεί που ήταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα θέματα των πλεονασμάτων. Ναι, ποια πλεονάσματα παραλάβαμε εμείς το 2015 και ποια είμαστε τώρα. Τελείωσαν οι υποχωρήσεις όμως? Γιατί τώρα είμαστε πάλι σε μια πολύ έντονη διαπραγμάτευση για το πιο σημαντικό μέρος αυτής της πορείας, γιατί μετά το μνημόνιο εποχή. Ο διάλογος, όταν κάνεις ένα διάλογο, θα κάνεις και συμβιβασμούς, θα κάνεις και υποχωρήσεις. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα θέματα στα οποία θα δεχθείς να υποχωρήσεις και ποια είναι τα θέματα στα οποία δεν θα δεχθείς. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή την περίοδο είναι σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Βασικά ζητήματα για μας είναι τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής καθώς και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Σε αυτά δεν γίνεται να πάμε τη χώρα πιο πίσω. Για το χρέος είστε αισιόδοξος ότι θα ληφθούν αυτά τα μέτρα που θα το καταστήσουν διαχειρίσιμο
ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε για τις αγορές. Για το χρέος είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί να σας θυμίσω ότι συζητάγαμε πριν από 1 και 2 χρόνια, όταν υπήρχαν απόψεις στην επίπεδο Ευρώπης, αλλά και απόψεις και στην Ελλάδα, από πολιτικούς χώρους και στην Ελλάδα, που λέγανε ότι αυτό δεν μπαίνει καν στη συζήτηση και ότι είναι κάτι που δεν συζητάμε το χρέος. Και τώρα πλέον συζητάμε το αν θα γίνει με ρήτρα ανάπτυξης, αν θα συνδεθεί με αυτό τον, με αυτόν τον αριθμό ή αν θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε πολύ καλές ειδήσεις μέχρι τον Αύγουστο και αρκετές καλές ειδήσεις μετά τον Αύγουστο. Μάλιστα. Κύριε οικονόμος, είστε...